έκτισαν το όνειρό τους και ατενίζουν το μέλλον με χαρά και αισιοδοξία. Στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο περνάει ο Αχιλλέας Σοφοκλής Λιλδάκης, ο οποίος συγκέντρωσε 19.110 μόρια. Νιώθω πολύ χαρούμενος γιατί ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια με τις Πανελλήνιες και με όλα αυτά. Και σίγουρα υπήρχε και κούραση και στρες, ειδικά τις τελευταίες μέρες, οπότε τώρα είμαστε πολύ χαλαροί το καλοκαίρι. Ήταν η πρώτη του επιλογή, ενώ δεν βάδισε στα χνάρια των γονιών του, που είναι γιατροί, οι οποίοι στήριξαν την επιλογή του. Οι γονείς μου είναι γιατροί και εγώ προοριζόμουν να γίνω κι εγώ γιατρός, αλλά έκανα τελικά την έκπληξη στην οικογένεια και έκανα μια μεταστροφή πριν από 2 χρόνια και τουλάχιστον έχει και πολλές επαγγελματικές επιλογές στο μέλλον. Από την παραλία πληροφορήθηκε τα αποτελέσματα ο Κωνσταντίνος Καραγεωργάκης, ο οποίος πέρασε στην ιατρική σχολή που ήταν η πρώτη του επιλογή. Καταρχάς, χθες τα αποτελέσματα με βρήκαν στην παραλία. Είδα το μήνυμα στο κινητό, χάρηκα πολύ. Μετά επικοινώνησα με τους γονείς μου κτλ. Η ιατρική ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Το κυνηγούσα από το Λύκειο, δηλαδή ήξερα ότι ήταν αυτός ο στόχος μου. Το Ηράκλειο το διάλεξα γιατί είναι ο τόπος μου και δεν ήθελα και πολύ να φύγω ποτέ. Ο Κωνσταντίνος συγκέντρωσε 19.075 μόρια. Νιώθει περήφανος καθώς ανταμείφθηκαν οι κόποι του. Πέρυσι πέρασε στο χημικό, όμως δεν κατάφερε να πιάσει τον στόχο του που ήταν η ιατρική. Δεν το έβαλε κάτω και έτσι φέτος κατάφερε να υλοποιήσει το όνειρό του. Δικαίωση για τους κόπους και τα λοιπά, το διάβαζα που είχαμε ρίξει όλο αυτό τον καιρό. Είναι το έναυσμα τώρα αυτό για μια νέα αρχή στη ζωή μας. Αφήνουμε πίσω τα σχολικά χρόνια και ανοίγουμε τα φτερά μας που λέμε και ελπίζουμε για τα καλύτερα. Χαρούμενη είναι και η Μαρία Ειρήνη Ζηδιανάκη, η οποία πέρασε τέταρτη στην Ιατρική Σχολή Ηρακλείου με 19.000 μόρια. Τα κατάφερε με πρόγραμμα, πολύ διάβασμα και θυσίες. Ευτυχισμένη, ευγνώμων που κατάφερα με την πρώτη και πέρασα στο στόχο μου, στην πρώτη μου επιλογή. Αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά στο τέλος και με θα κουραστούν, αλλά είναι γεμάτος με εμπειρίες, μαθήματα ζωής και σίγουρα βγήκα ένας καλύτερος άνθρωπος πέρα από αυτό, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Όλοι βγήκαμε καλύτεροι μέσα από αυτή τη διαδικασία, μας έκανε πιο δυνατούς. Στην ηλικία των 14 ετών αποφάσισε να βάλει πλώρη για την ιατρική, καθώς τότε βρισκόμενη στη θέση του ασθενούς αντιλήφθηκε το πόσο σημαντικό λειτουργήμα είναι η επιστήμη αυτή. Μία περιπέτεια που είχαμε και μου έδειξε ότι ενώ κάποιοι άνθρωποι δεν σε γνωρίζουν, έρχεσαι εκεί μία στιγμή σε μία ευάλωτη κατάσταση, έχουν τη δυνατότητα να σε φροντίσουν, να σου δώσουν συμβουλές. Αφοσιώθηκε στο στόχο του και τα κατάφερε. Ο λόγος για τον Σωκράτη Αγριμανάκη, ο οποίος πέρασε στην ιατρική Ηρακλείου, με τον ίδιο να μας περιγράφει τη χαρά του. Ήταν μια μέρα δικαίωσης για μια προσπάθεια η οποία είχε αρχίσει πολλά χρόνια πριν. Είμαι πολύ χαρούμενος και αισθάνομαι δικαιωμένος. Έχω πολύ όρεξη για τη νέα χρονιά που έρχεται να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Οι γονείς πώς το μάθανε? Ήταν μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη και έντονη. Το πληροφορηθήκαμε όλοι μαζί και ήταν μια ξέχαστη στιγμή που θα μείνει στο μυαλό μου. Πέρυσι ο Σωκράτης έπιασε τη βάση εισαγωγής της Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης με 18.159 μόρια, όμως δεν μπήκε στη σχολή, καθώς τα ίδια ακριβώς μόρια συγκέντρωσε άλλος υποψήφιος, ο οποίος τελικά επιλέχθηκε βάσει των μόριων σε μαθήματα βαρύτητας. Φέτος νιώθει δικαιωμένος. Τι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιλογή σου? Η διάθεση προσφοράς στον άνθρωπο και της προσφοράς του αγαθού της ζωής. Το όνειρό της κατέκτησε και η Ευαγγελία Ελένη Σφακιανάκη, η οποία πέρασε πρώτη στο τμήμα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών στο Ρέθυμνο με 14.105 μόρια. Χθες που το είδα έτυχε να βάφω τα μαλλιά μου την ώρα που πήρε τα αποτελέσματα και ήξερα ότι θα περάσω στη σχολή, αλλά δεν περίμενα να περάσω με την πρωτιά. Όταν έλαβε το SMS, ήταν με τη γιαγιά της, με την οποία μοιράστηκε τη χαρά της, ενώ ακολούθησαν στιγμές συγκίνησης με τους γονείς της. Έχω να πω ότι είμαι αρκετά χαρούμενη, έτυχε εκείνη την ώρα να είμαι και μαζί με τη γιαγιά μου και να πανηγυρίζει μαζί μου. Και οι γονείς πότε το μάθανε? Οι γονείς το μάθανε ακριβώς μετά και συγκινήθηκα πάρα πολύ με την αντίδραση του πατέρα μου και της μητέρας μου. Τι είσαι το πατέρα μου? Ο πατέρας μου με πήρε αγκαλιά και δάκρυσε. Η συμβολή που μου έδωσε είναι να μην κόβω τα φτερά μου, γιατί τυχαίνω να έχω το θέμα με το να αγχώνομαι πάρα πολύ. Αλλά χάρηκε πάρα πολύ με την επιλογή μου και για τη σχολή, γιατί έκανα κάτι που όντως ήθελα.